Ήμουν τον ύπνο, ήμουν έτσι, ξέρω εγώ, αλλά αυτοί σημείξαν πάνω στο κρεβάτι. Ένα χρόνο μετά τον εφιάλτη που έζησε, τον οποίο είχε περιγράψει λεπτό προς λεπτό στο φακό της Κρήτη TV, ο 65χρονος Γιάννης Χιαμιλάκης, έφτασε η ώρα των ενταλμάτων για τους αδίστακτους ληστές που τον κακοποίησαν άγρια χτυπώντας τον με τσεκούρι επειδή αντιστάθηκε όταν εισέβαλαν στο σπίτι του ψάχνοντας για χρήματα. Παίζω ένας με το που παίζει στο κεφάλι και ο άλλος μου είχαμε το κεφάλι κλείδωμα. Τότε είχαμε κρούψει. Επάλευε. Εγώ τον επάλευα τον άλλο, αλλά με τυχόν και με την εγυρίση με το. Ναι. Πόσα άτομα δηλαδή ήταν, δύο? Δύο. Δύο με μάρσες, με κουκούλες. Ο Γιάννης Χιαμιλάκης έχει υποστεί μόνιμη αναπηρία από τα βαριά τραύματα που του προκάλεσαν οι δύο νεαροί Βούλγαροι όταν εισέβαλαν ξημερώματα της 22ης Μαΐου του 2017, αφού έσπασαν την πίσω πόρτα του σπιτιού και όρμησαν στο δωμάτιό του. Είδα πάνω με γάντια, με κουκούλες, παλέψανε. Μετά το κουμπάνισαν μια με το τσικούρι. Παραλίγο τον τραυματίζουν θανάσιμα τον άνθρωπο, έτσι. Ήξεραν τα κατατόπια του σπιτιού, καθώς όπως αποδείχτηκε ένας από αυτούς είχε εργαστεί για λογαριασμό του 65χρονου, τον οποίο βασάνισαν και κλείδωσαν δύο φορές σε ντουλάπα, αναζητώντας το χρηματοκιβώτιο που πίστευαν ότι υπήρχε στο σπίτι. Πατσελήθηκα την πρώτη φορά. Τη βγάλανε έξω, με είδανε, ξέρω, με ξαναδέσανε ξανά. Εδώ θα σε σκοτώσουμε, εδώ σε ξέρω εγώ, μην κουνηθείς, εδώ θα σε σκοτώσουμε. Με χρωτσούσαν στην κοιλιά, αφού μου έχουν σπάσει και τρία πλευρά μου έχουν σπάσει. Πού είναι τα λεφτά, πού είναι τα λεφτά, πού είναι το χρηματοκιβώτιο. Όταν πήρα το 4x4, ξυπόλυτος, και πήρε στην αστυνομία. Και του μίλησα. Του λέω, κινδυνεύεις, είσαι θυμμένος πολύ, μου λέει πολύ, αλλά εντάξει, μου λέει, είμαι στα. Η μαρτυρία του θύματος που κατάφερε δύο φορές να λυθεί και να οδηγήσει αιμόφυλτος μέχρι το αστυνομικό τμήμα Μυρών για να ζητήσει βοήθεια παραμένει απόλυτα συγκλονιστική. Αντιστάθηκε και γι' αυτό τραπήκαν σε φυγή. Ήταν τα αίματα εκεί πέρα και τα πράγματα να πούμε ανακατεμένα. Η ταυτοποίηση δύο νεαρών Βούλγαρων ηλικίας 25 και 30 ετών από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης βασίστηκε τόσο στην ανάλυση του βίντεο που κατέγραψε τη ληστεία, όσο και το στίγμα από ένα κινητό που έκλεψαν και πήραν μαζί τους, φεύγοντας με το αυτοκίνητο του θύματος. Οι δράστες έκτοτε χάθηκαν από προσώπου γης και η Ελλάς έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους, καθώς ο εισαγγελέας έχει εκδώσει διεθνές ένταλμα.